Προηγουμένως λοιπόν σας αναφέραμε ότι τα εξαιρετικά πλάνα αυτά τα εναέρια, τα καταπληκτικά, μας τα δίνει η Hellenic Drones λοιπόν και τους φέραμε εδώ για να τους γνωρίσουμε, γιατί για μη επανδρωμένα σκάφη ακούμε, για drone ακούμε, αλλά πολλοί από εμάς και από εσάς δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι αυτό. Έχουμε λοιπόν τους καθήλυν αρμόδιους για να μας μιλήσουν. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον καλεσμένο μας. Ένας είναι εδώ και ένας είναι έτοιμο πόλεμος πίσω και καλωσορίζουμε και τον Δημήτρη. Και δεν είναι μόνος του, είναι μεγάλη ομάδα. Ναι, το Δημήτρη Μουτράκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλώς ήρθες. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στα Χανιά. Ο καιρός δεν μας βοηθάει πάρα πολύ σήμερα. Φυσάει, αυτό είναι πρόβλημα, τα μποφόρ και τα μελτέμια. Για μας δεν είναι πρόβλημα όταν είναι ακόμα και πιο έντονος ο αέρας, αλλά να είναι σταθερός. Σήμερα έχουμε πρόβλημα γιατί ο αέρας είναι μερυπές. Οπότε μας προκαλεί πρόβλημα. Είναι απρόβλεπτος, η αστάθεια λοιπόν του αέρα. Δημήτρη, θέλεις να μας συστήσεις την εταιρεία σας, τι είστε, ποιοι είστε, τι κάνετε ακριβώς? Και είναι προνόμιο που σας έχουμε στην Κρήτη, γιατί αντίστοιχα τέτοιες σχολές σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα δεν υπάρχουν. Η Hellenic Drones είναι μια σχολή η οποία δημιουργεί μια ακαδημία εκπαίδευσης χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ΣΜΙΕΑ όπως ονομάζονται επίσημα, είναι συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2017. Κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο είναι λοιπόν. Φρέσκο. Τον Ιούλιο του 2017 ξεκίνησε και μπήκε και σε ισχύ η ελληνική νομοθεσία για τα ΣΜΙΕΑ. Οπότε με το που ξεκίνησε να εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα ΣΜΙΑ, σχεδόν παράλληλα ιδρύθηκε και η εταιρεία και ξεκίνησαμε και τις διαδικασίες αδειοδότησης. Η νομοθεσία τι προβλέπει και γιατί χρειάζονται αυτές οι ακαδημίες? Γιατί είναι πια απαραίτητες, γιατί αυξάνει νομίζω συνεχώς, δεν είναι μόδα, αυτή η λατρεία, αυτή η αγάπη, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι έρωτας με την πρώτη επαφή. Όποιος πετάξει μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως το λέμε σωστά ελληνικά, ένα drone, νομίζω μαγεύεται και θέλει να μάθει και πρέπει να το κάνει και σωστά. Κοιτάξτε, ο έρωτας είναι γενικότερα με την αεροπορία και δεν είναι τυχαίο ότι οι γενικοί κανόνες της επανδρωμένης αεροπορίας με την μη επανδρωμένη αεροπορία είναι ίδιοι. Αλλάζουν κάποιες επιμέρους στοιχεία της νομοθεσίας, αλλά ο βασικός άξονας είναι ο ίδιος. Άξονας αυστηρός και φαντάζομαι άξονας ο οποίος πρέπει να είναι γνώριμος σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να το δοκιμάσουν, θέλουν να έχουν την άδεια για να μπορούν να πετάξουν ένα τέτοιο μη επανδρωμένο σκάφος. Ναι. Γιατί το βλέπουμε κιόλας, βλέπουμε την εικόνα που μας δίνει, αλλά να βλέπουμε κιόλας γιατί σήμερα μας έχετε φέρει ένα από τα πολλά τα οποία κυκλοφορούν και υπάρχουν. Θα ήθελα να μας το συστήσεις ξεκινώντας από το πόσα κιλά είναι και αν είναι το μεγαλύτερο που μπορούμε να δούμε. Όχι, αυτό είναι ένα σχετικά μεσαίας κατηγορίας. Καταρχήν οι άδειες που μπορεί κάποιος να αποκτήσει για να μπορεί να πετάει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος είναι τρεις. Αυτές που έχουν οριστεί από την νομοθεσία μέχρι στιγμής. Πρόκειται να ανοίξουν και άλλες κατηγορίες, οι κατηγορίες open όπως λέγονται. Όπως λέμε διπλώματα, άδεια για το αυτοκίνητο, έτσι, για το φορτηγό. Υπάρχουν κατηγορίες, οι οποίες κατηγορίες βασίζονται στο μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος απογείωσης, μεικτό βάρος απογείωσης, που σημαίνει ότι είναι το σκάφος σύν τον εξοπλισμό του. Αυτή τη στιγμή οι κατηγορίες είναι τρεις, είναι η Α, είναι η Β και είναι και η Γ, A, B, C. Όπως λέμε για μηχανάκι, για αυτοκίνητο, κάπως για έτσι, λεωφορείο. Κάπως έτσι, ναι. Η κατηγορία Α αφορά σκάφη τα οποία μεικτό βάρος απογείωσης είναι μέχρι ένα κιλό. Όπως αυτό. Αυτό είναι στην επόμενη κατηγορία, είναι στην κατηγορία Β, όπου αφορά σκάφη από ένα κιλό έως 4 κιλά. Mm-hmm. Μεικτό βάρος απογείωσης, ξαναλέω, τονίζω, γιατί μιλάμε για το βάρος του σκάφους αυτού καθ' αυτού, συν οτιδήποτε εξοπλισμό φέρει από κάτω. Και υπάρχει και κατηγορία Γ, η οποία αφορά σκάφη τα οποία είναι από 4 μέχρι 20 κιλά. Όταν μιλάμε για μαθήματα και για άδειες, το μυαλό μου αυτομάτως πηγαίνει όπως το δίπλωμα, είναι και το θεωρητικό κομμάτι, είναι και το πρακτικό. Πολύ ισχύει σωστά. Και εδώ αυτό. Πολύ σωστά. Μάλιστα, ξεκινάμε με. Η θεωρία προηγείται της πρακτικής εκπαίδευσης. Ολοκληρώνουμε 50 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης, όπου εκεί διδάσκουμε από μετεωρολογία, αεροδυναμική, αεροπορική νομοθεσία, ανθρώπινο παράγοντα, τεχνικές γνώσεις ΜΙΕΑ, επικοινωνίες, αεροναυτιλία. Είναι εύκολα αυτά?
Εύκολα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μπορείς δηλαδή να κοπείς, να μην είσαι τόσο ικανός ή ικανή. Γιατί φαντάζομαι δεν απευθύνεται μόνο σε... Αν κάποιος δεν μελετήσει για τις εξτάσεις, θα κοπεί. Δεν ισχύει. Αυτό φαντάζομαι δεν αφορά μόνο τους άνδρες και γυναίκες. Εκτιμώ ότι έχουμε θα ενδιαφέρονται. Έχουμε ήδη πιστοποιήσει και γυναίκες χειριστές ΣΜΙΕΑ. Εμείς έχουμε την χαρά μέχρι στιγμής να έχουμε πιστοποιήσει πάνω από 120 άτομα στη σχολή μας. Τα κεντρικά μας είναι στον Πειραιά, στην Αθήνα. Και στην Κρήτη όμως. Και το Νοέμβρη, από το Νοέμβριο του 2017 είστε και εδώ. Ευτυχώς είστε και εδώ. Έχουμε υποκατάστημα στα Χανιά, το οποίο αφορά όλη την Κρήτη. Για πες μου, Δημήτρη. Είναι το πρώτο στην Κρήτη, μάλιστα. Ναι, έτσι. Για να βγάλει κάποιο δίπλωμα, ας πούμε, για μηχανή ή αυτοκίνητο, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Με τα μη επανδρομένα σκάφη, με τα drones, τι γίνεται? Με τα μη επανδρομένα σκάφη ισχύει, η νομοθεσία είναι παρόμοια και όσον αφορά την ηλικία. Υπάρχει μια ελαστικότητα όσον αφορά την ηλικία στα 16 έτη, αλλά ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι το οποίο από τα 18 ας πούμε και μετά είναι κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον, γιατί στην ουσία τα drone πέρα από χόμπι για κάποιους έχει γίνει πλέον μια ευκαιρία καριέρας. Δηλαδή, να σταθούμε λίγο σε αυτό, βρε Δημήτρη. Βεβαίως. Γιατί μιλάμε για καριέρα και από ό,τι καταλαβαίνουμε, φωτογραφίζουμε το μέλλον και μάλιστα το άμεσο μέλλον. Τι εφαρμογές μπορεί να έχει ένα ντρόν, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ποιον? Μόνο για τους κινηματογραφιστές, αυτούς που θέλουν το κάτι παραπάνω για να εξελιχθούν στη δουλειά τους ή όχι μόνο? Κάπως έτσι έγινε ευρεία, διαδόθηκε ευρέως τα ντρόν μέσω της φωτογράφησης ή της. Της κινηματογράφησης. Αυτή όμως είναι η πιο παλιά χρήση των ντρόν. Έχουν εξελιχθεί, έχουμε μπει στο κομμάτι της τοπογραφίας, έχουμε μπει σε κομμάτια έρευνας και διάσωσης, έχει μπει στην γεωργία ακριβίας, βλέπουμε αεροψεκασμούς με ντρόν. Έχει πάρα πολλές χρήσεις. Μέχρι και ναυαγοσωστική υπάρχει. Ναι, με ντρόν, ως στρατιωτικό όπλο. Είναι ευρύτατη η χρήση του. Γοητευτήκαμε με την ταχύτητα που έχουν τα social media, από τα καταπληκτικά βίντεο που βλέπαμε από ανθρώπους που κινηματογραφούσαν εκδρομές, ταξίδια, αλλά τώρα μας παρουσιάζει σε ένα κόσμο και ένα φάσμα ολόκληρο όπου μπορούν να χρησιμεύσουν όλα Επειδή αυτά η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο γρήγορα και τα ντρόουν από εκεί που ξεκινήσαν μέσα σε πολλά χρόνια έχουμε δει ότι κατακλείζουν τη ζωή μας γενικότερα και τις εφαρμογές με τις οποίες μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και να εφαρμόσει, να λειτουργήσει με ένα ντρόουν. Γι' αυτό το λόγο υπήρξε και η σχετική ενεργοποίηση για την νομοθεσία. Από τα ντρόουν τα απλά, τα οποία τα είχαμε για να παίζουν τα παιδιά, ας πούμε, μέχρι πρόσφατα, έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον που ένα ντρόουν έχει δυνατότητα, ακόμα και αυτό, ή το άλλο που βρίσκεται πίσω σας τώρα και θα πετάξει σε λίγο, έχει δυνατότητα να ανέβει σε ύψη τα οποία είναι μέχρι και 5.000 μέτρα. Αυτό που μας περιγράφεις είναι κάτι το οποίο ούτε και εμείς γνωρίζαμε και ευνηδιαζόμαστε ευχάριστα, αλλά ούτε και πολλοίς κόσμος. Μπορεί να κάνει ζημιά ένα ντρόν αν δεν είναι σωστός, αν δεν είναι υπεύθυνος ο χειριστής του. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει γίνει και όλη αυτή η ιστορία με τις αδειοδοτήσεις, γιατί θα πρέπει ο χειριστής που χειρίζεται, έχει στα χέρια του ένα τέτοιο μηχάνημα, να γνωρίζει τους κινδύνους που υπάρχουν. Μπορεί να προκληθεί ατύχημα είτε από την πτώση του ντρόν σε μια περίπτωση βλάβη, σε μια περίπτωση απώλειας σήματος, αν και οι τεχνολογικά βελτιώνονται και οπότε πλέον αν κάποια στιγμή χαθεί το σήμα υπάρχει ένα safe mode όπου το drone επιστρέφει στο σημείο από όπου ξεκίνησε και προσγειώνεται μόνο του. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αστάθμιοι παράγοντες που δεν μπορούμε πάντα να είμαστε σίγουροι για την. Γι' αυτό θέλει εκπαίδευση και υπευθυνότητα. Ακριβώς. Επίσης μπορεί να επηρεάσει ακόμα και την αερία κυκλοφορία των επανδρομένων σκαφών. Αν πητάει τόσο ψηλά, ναι. Πώς μπορεί να επηρεάσει? Κοιτάξτε, υπάρχουν περιοχές. Εμείς καταρχήν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα για να μπορέσουμε να πετάξουμε, έχουμε καταθέσει σχέδιο πτήσης στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Έχουμε πάρει και την έγκριση. Έχουμε απομονώσει τον αέριο χώρο της περιοχής αυτής. Σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε. Ακριβώς. Για να πραγματοποιήσουμε τις πτήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, τις δοκιμαστικές που κάναμε στην αρχή. Αυτά που θα κάνουμε σε λίγο. Έχουμε καταθέσει ειδικό σχέδιο πτήσης. Υπάρχει μια πλατφόρμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπου εκεί υποβάλλει κάποιος πιστοποιημένος χειριστής το σχέδιο πτήσης, παίρνει τη σχετική έγκριση και από εκεί πέρα μπορεί να πετάξει. Εμείς έχουμε δεσμεύσει την περιοχή μέχρι τις 9 το βράδυ. Και για ξαναπες μας λίγο, πώς μπορεί να επηρεάσει την ενάρια κυκλοφορία ένα ντρόουν? Φτάνει τόσο ψηλά ή μπορεί να μπερδέψει? Ή μπορεί να προκαλέσει κάποια βλάβη σε ένα αεροσκάφο? Ξέρετε, ένας βασικός κίνδυνος των αεροσκαφών είναι το bird strike, το λεγόμενο. Τα πουλιά. Ακριβώς. Είναι όταν ένα πουλί μπει στον εισχωρή στον κινητήρα του αεροσκάφου. Ο κινητήρας του αεροσκάφου έχει πάρα πολύ μεγάλη ισρώφηση αέρα.
Όταν λοιπόν ρουφήξει ένα πουλί, στην ουσία προκαλείται φωτιά στο κινητήρα. Υπάρχει ένα σύστημα πυρόσβεσης, σβήνει τη φωτιά, σβήνει παράλληλα και ο κινητήρας. Τώρα μπορεί να συνεχίσει την πίστη με τον άλλο κινητήρα και να προσγειωθεί ασφαλή, σε κατάσταση emergency βέβαια, αλλά να πραγματοποιήσει προσγείωση. Όταν όμως μπει ένα drone στο κινητήρα, βρίσκεται σε ένα ύψος στο οποίο μπορεί να επηρεάσει το σκάφος και να μπει στο κινητήρα του άλλου σκάφους, το drone έχει πάνω μια μπαταρία, η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Η μπαταρία δεν πρόκειται να προκαλέσει φωτιά στον κινητήρα, θα προκαλέσει έκρηξη. Ακόμα πιο σοβαρό. Η έκρηξη στον κινητήρα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ακριβώς πάνω από τον κινητήρα είναι το φτερό, όπου εκεί υπάρχει καύσιμο. Καταστροφικό λοιπόν. Θα είναι μοιραίο για όλους. Να ρωτήσω εγώ για κόστη. Είναι ένα σπορ, επειδή πριν είπα και αυτή την αίσθηση έχω, ότι είναι έρωτας. Και επειδή η τεχνολογία τρέχει και συνεχώς βγαίνουν καινούργια βελτιωμένα μοντέλα, είναι πολύ ακριβό σπορ, και αν είναι εθιστικό σπορ, θέλεις όλο και καλύτερο, όλο και κάτι πιο καινούργιο. Να σου δώσω λίγο χυμό. Εθιστικό, όχι, όχι, ευχαριστώ. Εθιστικό είναι σίγουρα, τουλάχιστον για μας. Επειδή το αγαπάμε τόσο πολύ, σίγουρα μόλις βγαίνει κάτι καινούργιο, είμαστε όλοι πάνω από μία οθόνη και κοιτάμε να δούμε τεχνολογικά χαρακτηριστικά, να δούμε τι καλύτερα κάνει από τον προηγούμενο κτλ. Σίγουρα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα drone και που αγαπάνε γενικότερα την αεροπορία είναι παθιασμένοι με αυτό. Από εκεί και πέρα, το σκέλος το άλλο της ερώτησης. Αν είναι εθιστικό και είναι πάρα πολύ ακριβό. Ακριβό, ναι, για το ακριβό. Κόστη. Μάλιστα. Το ακριβό. Για να ξεκινήσει κάποιος να μπει στον κόσμο των drone, μπορεί να ξεκινήσει με ένα απλό παιχνίδι το οποίο το βρίσκει σε καταστήματα παιχνιδιών σε τιμές κάτω των 100 ευρώ. Βέβαια, αυτά συνήθως είναι για κλειστούς χώρους. Δεν αντέχουν να πετάξουν σε συνθήκες με αέρα, ούτε καν με χαμηλό αέρα. Αλλά για να πάρει ένα πρώτο feeling, ας πούμε, να δει πώς είναι, να δει αν είναι εύκολο, δύσκολο κτλ. Που είναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο το πτυτικό κομμάτι. Είναι σημαντικό να έχει τις τεχνικές γνώσεις. Το κομμάτι όμως αυτής δεν είναι τόσο δύσκολο. Αν έρθει στη σχολή, νομίζω τους παρέχεται την εμπειρία και τους δίνεται. Θέλεις να σηκωθείς να πάει να βρούμε ένα φίλο και συνεργάτη σου να το δούμε στην πράξη πώς γίνεται και πώς μπορούμε να απογειώσουμε ένα τον Γιώργο Μαμασούλα, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του και περιμένει. Και θέλω πάρα πολύ να τον συναντήσουμε για να δούμε αν μπορούμε όλοι τελικά να κάνουμε αυτή την εφαρμογή, αυτή την πτήση. Άρα, για να μου απαντήσει θετικά, αναρωτιέμαι, μπορώ κι εγώ, μπορούμε όλοι. Γιώργο μου. Λοιπόν, για έλα προς εδώ, Γιώργο μου, γιατί είστε και ωραία παιδιά. Τι είναι αυτό το υπέροχο, πώς να το ονομάζω, δεν το ποντρώνω, αυτό το υπέροχο στολίδι το οποίο έχει σήμερα εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε. Να γυρίσουμε να μας βλέπουνε. Να το κοιτάς. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν φοράς μικρόφωνο, χρησιμοποιούμε το δικό μου. Πες μου τι είναι αυτό το οποίο παρακολουθούμε τώρα, πώς ονομάζεται το drone το οποίο έχεις έτοιμο προς απογείωση και από πού παρακολουθείς την εικόνα του και την πορεία του. Καλησπέρα καταρχάς. Το συγκεκριμένο drone είναι της DJI, το Inspire το 1. Αυτή τη στιγμή έχω κινήσει στους κινητήρες, έχω την εικόνα στο κινητό μου, αλλά πρέπει να είμαστε σε συνεχή οπτική επαφή με το drone αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και βάσει αδειοδότησης των χειριστών. Γιατί πρέπει να το κοιτάζεις? Γιατί συνεχώς πρέπει να το κοιτάζεις και αν μπορείς να το βλέπεις από την εικόνα, από την οθόνη και από την εικόνα που σου δίνει μέσα από την κάμερά του? Διότι πρέπει να διαχωρίζουμε το drone με οποιοδήποτε με τα εμπόδια που υπάρχουν στην γύρω περιοχή. Η κάμερα δεν διασφαλίζει όλα τα εμπόδια που βρίσκονται στη γύρω περιοχή, απλά βλέπεις το μπροστά. Το μπροστά μέρος που βλέπεις την κάμερα. Οπότε δεν ξέρεις τι βρίσκεται από πίσω σου. Να πάμε λίγο πιο εκεί, μας ζητούν. Να πάμε κοντά στο Δημήτρη. Δημήτρη Μουτάκη. Πείτε μας που θέλετε να σταθούμε. Πείτε μας. Λόγο... Καταρχάς να πάμε λίγο πιο πίσω, ώστε να έχουμε μια ασφαλή απόσταση κατά την απογείωση του αεροσκάφους. Όπισθεν λοιπόν, ολοταχώς. Οπότε τώρα θα απογειωθούμε και θα κάνουμε έναν έλεγχο των πιδαλίων, ώστε να διαπιστώσουμε ότι όλα λειτουργούν άριστα και εν συνεχεία να πραγματοποιήσουμε την πτήση μας. Πάμε για πίσω, Γιώργο. Το σήκωσες κατακόρυφα πάνω, είναι από πάνω μας. Ακριβώς. Τώρα κάνουμε ένα 360 πρώτα. Κάνουμε ένα 360 για να δούμε τα πιδάλια. Τι σημαίνει 360? Ένα κύκλο, μια περιστροφή γύρω από τον αξονά του. 360 μοίρες. 360 μοίρες, ακριβώς. Κάνουμε μπρος πίσω, αριστερά δεξιά, για να βεβαιωθούμε ότι τα πιδάλια λειτουργούν
Στο 100%. Δημήτρη, έχει ενσωματωμένη κάμερα, δίνει εικόνα. Έχει ενσωματωμένη κάμερα. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι, χρησιμοποιείται ακόμα και σε ταινίες του Hollywood. Μην μου λες τέτοια τώρα και έχω φορέσει το κόκκινο φουστάνι και είναι και πολύ κινηματογραφικό. Κάναμε έλεγχο των πιδαλίων τώρα, διαπίστωσα ότι όλα λειτουργούν άψογα, οπότε πάμε να συνεχίσουμε με την πτήση μας και με μια πτήση προς τον Φάρο. Το κοιτάζεις μέσα από την οθόνη του κινητού, το βλέπεις όσο μακριά και να πάει. Ναι. Βλέπεις ό,τι βλέπει. Βλέπω ακριβώς ό,τι βλέπει η κάμερα. Έχω τη δυνατότητα βάσει προδιαγραφών του αεροσκάφους να βλέπω μέχρι και τα 5 χιλιόμετρα και να το ελέγχω. Υψηλής ευκρίνειας κάμερα. Ναι, υψηλής ευκρίνειας, αλλά αυτό είναι και ανάλογα με την κάμερα που διαθέτει το εκάστοτε αεροσκάφος. Είσαι instructor, είσαι εκπαιδευτής, σωστά? Σωστά, είμαι εκπαιδευτής θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων στη Hellenic Drones. Και είσαι και στην, κάτσε μην κάνω λάθος, πολεμική αεροπορία. Σωστά. Είμαι μόνιμος στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. Άρα το κομμάτι αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως με τον Δημήτρη, το ότι πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά και υπεύθυνα να χειριζόμαστε ένα drone εν αέρια και όλους τους κανόνες που διέπουν κάτι τέτοιο, έρχεσαι να το επικροτήσεις με αυτό που μας λες. Αυτός είναι ο στόχος μας, να είμαστε νόμιμοι, να πετάμε ασφαλώς, ώστε να μειώσουμε στο έπακρον τις πιθανότητες να γίνει κάποιο λάθος και να προκληθεί κάποιο ατύχημα από την πτήση του αεροσκάφους. Πριν πόσο καιρό αγόρασες το πρώτο σου drone, το πέταξες και αν μαγεύτηκες, αν σου άνοιξε ένα νέο ορίζοντα, θέλω να μας πει. Σε αυτό τον χώρο μπήκα πριν 1,5 με 2 χρόνια περίπου. Το συνέστημα το να πετάς κάτι, είτε βρίσκεσαι μέσα στο αεροσκάφος, είτε στο έδαφος και το χειρίζεσαι, είναι κάτι πολύ υπέροχο, αυτή η δυνατότητα που σου δίνεται. Το Φάρο. Εννοείται. Είναι σημαντικό να πούμε ότι όλοι οι εκπαιδευτές της Hellenic Drones είναι στελέχοι της πολεμικής αεροπορίας, με πάρα πολύ μεγάλη αεροπορική παιδεία, με πάρα πολύ μεγάλες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και δίνουμε ιδιαίτερη βάση στην ασφάλεια των πτήσεων. Να ρωτήσω τώρα από εδώ, έτσι όπως το χειρίζεται, του δίνει όσο ύψος θέλει, ανάλογα τις δυνατότητες του. Το range του συγκεκριμένου σκάφους είναι 5,5 χιλιόμετρα. Το πάει αριστερά-δεξιά, αλλά ρυθμίζει και την κάμερα, το τι κινηματογραφεί. Σωστά, μπορώ να ρυθμίσω την κάμερα να πηγαίνει πάνω-κάτω, ώστε να κεντράρω στην ουσία την εικόνα μου. Τώρα έχεις δώσει το συγκεκριμένο σκάφος, εικόνα. Το συγκεκριμένο σκάφος έχει και δεύτερο χειριστήριο, το οποίο είναι μόνο για την κάμερα. Μπορώ να χειριστούμε δηλαδή δύο. Για πες, δύο άτομα. Δύο άτομα, το ένας να χειρίζεται το σκάφος και ο άλλος την κάμερα. Για να έχουμε κινηματογράφηση υψηλού επίπεδου. Εγώ θα χειριζόμουν την κάμερα, εσύ το σκάφος. Μήπως θέλεις να χειριστείς το σκάφος. Μπορώ να το χειριστώ. Νομίζω ότι μπορείς να το χειριστείς. Τουλάχιστον στον αέρα. Να θέλεις να δοκιμάσουμε. Γιώργο, δεν σε βλέπω να κάνεις κίνηση. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος αυτή τη στιγμή στην πτήση. Και κάνεις το Κινέζο, εντάξει. Να μου δώσεις εσύ το OK. Γιώργο, θα έλεγα να πάρουμε λίγο ύψος ακόμα για να είμαστε ασφαλείς. Πώς το καταλαβαίνεις τώρα πόσο ψηλά πρέπει να το ανεβάσεις, Δημήτρη? Τα στοιχεία καταρχήν μας δίνει και το drone στοιχεία στην οθόνη. Οθόνη, πέρα από την εικόνα που μου δείχνει η κάμερα, έχω και κάποια στοιχεία ως προς την ταχύτητα και το ύψος που πετάω. Ο άνεμος τώρα είναι συμμαχός μας και μέχρι πόσο αποφόρ μπορώ εγώ να σηκώσω τον drone? Αυτό πηγαίνει βάση των προδιαγραφών του εκάστοτε αεροσκάφους πάλι. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο κάτω από το όριο. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν βάζουμε σε ρίσκο την πτήση. Είμαστε εντός των ορίων, οπότε γι' αυτό και πραγματοποιήθηκε η πτήση. Σε περίπτωση είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου στο αεροδρομίο στα Χανιά. Σωστά. Δίνουν συνεχώς report για τον καιρό, για τις ρηπές, για την κατεύθυνση, ούτως ώστε να φροντίσουμε να είμαστε ασφαλείς. Σε ευχαριστούμε πολύ και να στείλουμε χαιρετίσματα. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, και στον πύργο ελέγχου. Ακόμα. Ναι, πολλά φιλιά και στον πύργο ελέγχου που μας βοηθάει, γιατί σε λίγο θα τον χρειαστούμε, από ό,τι φαίνεται, θα αναλάβω. Για πες μου λίγο, το να ξεκινήσεις και να δοκιμάσεις σημαίνει ότι θα φύγει με τη μία τον drone ή μπορεί και να σου πέσει, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα δοκιμάζοντάς το να έχεις κάποια αποτυχία? Κάποιος, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που ξεκινάνε να μάθουν τον drone χωρίς να έχουν πετάξει ποτέ, στη σχολή έχουμε και εξομοιωτή πτήσεων, ώστε κάποιος ο οποίος είναι πρωτάρης να μπορέσει να πάρει το πρώτο feeling μέσα από τον εξομοιωτή πτήσεων,
και το ώστε όταν αποκτήσει μια σχετική οικειότητα, μετά εν συνεχεία να πάει σε κανονικό σκάφος. Για να μιλήσουμε για απογείωση, για προσγείωση κτλ. Μια πτήση, όταν είναι ήδη στον αέρα τον drone και να μπορέσει κάποιος να μανουβράρει λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, όπως θα κάνει η Ιωάννα τώρα σε λίγο, είναι σχετικά εύκολο. Μας λένε ότι μετράνε αντίστροφα για break, οπότε θα πρέπει να το κάνει τώρα. Θα το κάνω τώρα και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να δώσουμε και τη δυνατότητα δηλαδή σε έναν τηλεθεατή τυχερό τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος δηλαδή της σεζόν να κερδίσει μία άδεια. Μάθημα λοιπόν, εκπαίδευση εντελώς δωρεάν. Ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, ξέρετε πώς θα θέλουν αυτή την άδεια. Είναι μια ευκαιρία καριέρας. Λοιπόν, η Ιωάννα. Απαλές κινήσεις. Τι κάνετε? Μετά ο ντρόν, είμαι πολύ χαρούμενη. Τα μάτια μας στον ντρόν. Πολύ καλά, φιλιά πολλά. Τα μάτια μας πρέπει να είναι συνέχεια κολλημένα πάνω στο drone και όχι στην κάμερα. Οπότε βλέπουμε το drone για να βλέπουμε τις κινήσεις. Αριστερά, δεξιά. Φωνάζουν για break. Τι να κάνουμε? Χαμηλώνω λίγο, παιδιά. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο. Καλό μεσημέρι από τα Χανιά.